Στις 25 Μαρτίου 1979 η ΑΕΛ πετυχαίνει την πρώτη της νίκη στην ιστορία της επί του Παναθηναϊκού με ένα 0 με γκολ του Βαλαόρα στο 17ο λεπτό. Ο αγώνας είναι επεισοδιακός και στο 81ο λεπτό αποβάλλεται ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ Νικηφόρος Μπουντόλος. Τη θέση του κάτω από τα δοκάρια παίρνει ο αμυντικός Ηλίας Ελιώνης, ο οποίος λίγο αργότερα αποκρούει πέναλτι του Αλβαρές, χαριζώντας την νίκη στην ΑΕΛ. Η νίκη αυτή της ΑΕΛ αμφισβητείται έντονα από τον Παναθηναϊκό, μην μπορώντας να δεχτεί την ήττα. Όμως η ΑΕΛ την επόμενη αγωνιστική περίοδο νικά ξανά τον Παναθηναϊκό με ένα 0 με γκολ του Αργυρούλη στο 70ο λεπτό, στα Φάρσαλα μάλιστα. Αυτή τη φορά η νίκη της γίνεται δεκτή με αποδοχή της ανωτερότητας της ΑΕΛ. Με αυτή τη νίκη της μάλιστα η ΑΕΛ ισοβαθμίζει στην πρώτη θέση με τον Ολυμπιακό.